Σήμερα ολοκληρώνεται μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες με πολλούς υπαλλήλους, το βλέπετε, πολλούς υπαλλήλους της περιφέρειας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Είμαστε έτοιμοι για να διεξαχθούν άλλη μια φορά απολύτως ορθά οι εκλογές. Στέλνουμε όλο το εκλογικό υλικό και τα ψηφοδέλτια που έχουμε πάρει από τα κόμματα και όλες τις εγκυκλίες, ό,τι άλλο χρειάζεται για τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Θα είμαστε εδώ συνεχώς, όλο το προσωπικό μας, όλο το προσωπικό που έχει οριστεί για τα εκλογικά συνεργεία και την ημέρα των εκλογών και την επομένη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και της αποστολής των αποτελεσμάτων. Εκφράζω την αισιοδοξία ότι όπως και στις εκλογές τις περιφερειακές και τις δημοτικές, όπως και στις εθνικές εκλογές του 2023, όλα θα είναι ομαλά. Όλοι οι υπάλληλοι της περιφέρειας που είναι για το λόγο αυτό ορισμένοι είναι επιποδός, προφανώς η πολιτική ηγεσία. Θα συμβάλλουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας για να πάνε όλα καλά. Θα υπάρχει κάποιος χώρος όπου θα γίνονται οι μετάδοση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά κέρια της περιφέρειας προηγούμενης? Ναι, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, εδώ στην Τρίπολη, στο κτίριο που είμαστε, της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, θα λαμβάνονται τα αποτελέσματα όπως έχουν γίνει και στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί όλη την Πελοπόννησο ή κάθε περιφερειακή ενότητα? Αναπεριφερειακή ενότητα. Εκείνο που θέλω να πω με την ευκαιρία της συνάντησής μας είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές εκλογές. Είναι εκλογές από τις οποίες κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας ως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 5 χρόνια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε. Πάρα πολύ σημαντικό να εκφράσουμε την άποψή μας κατά την δική μου γνώμη σε κόμματα προσανατολισμένα υπέρ της Ευρώπης, έτσι ώστε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται με την συμμετοχή του ελληνικού λαού και με την έκφραση της βούλησής του. Με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε όλη την Πελοπόννησο, είναι όλα έτοιμα έτσι από πλευράς περιφέρειας, δηλαδή πέρα από το υλικό, να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί, να έχουν πέσει, να διευκολύνουν τη διέλευση? Και έχει γίνει ό,τι χρειάζεται για να είναι εύκολη η πρόσβαση παντού και να μπορούν όλοι να διευκολυνθούν στην άξιση του εκλογικού του δικαιώματος. Πραγματικά, τρεις μέρες πριν την Κυριακή των εκλογών, των ευρωεκλογών, είμαστε έτοιμοι. Όπως σας ενημέρωσε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη, ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία και από σήμερα ξεκινάει η προώθηση όλου του απαραίτητου εκλογικού υλικού για να στους Δήμους. Πόσοι Δήμοι είναι οι οποίοι θα... Τα εκλογικά τμήματα είναι, στο σύνολο είναι 1502 και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Έτσι ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στον περιφερειακό ενότητα Αργολίδας είναι 203 τα εκλογικά τμήματα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας είναι 336 τα εκλογικά τμήματα. Στην Κορινθία 266, στη Λακωνία είναι 258 και στη Μεσσηνία είναι 439. Τώρα η διαδικασία έχει ως εξής, ότι μετά από όλη αυτή την αρκετές ημέρες προσπάθεια, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους περιφερειακούς υπαλλήλους, γιατί για αρκετές μέρες, για να βλέπετε αυτό εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπάθησαν εδώ και 10 μέρες να έχουν ολοκληρώσει τη σημερινή προετοιμασία. Αύριο έρχονται οι εκπρόσωποι των Δήμων για να τα προωθήσουν στα αντίστοιχα δημοτικές ενότητες και στα εκλογοτυμήματα, για να μπορούν να τα πάρουν οι δικαστικοί εκπρόσωποι που θα είναι, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εκλογές την Κυριακή το πρωί, οι ευρωεκλογές Κυριακή πρωί-πρωί. Τι ώρα ξεκινάει η ώρα της εκλογικής διαδικασίας την Κυριακή και μέχρι τι ώρα θα μπορεί να ψηφίζει ο κόσμος? Όπως πάντα, στις 7 ώρα το πρωί έως 7 ώρα το απόγευμα. Και καλό θα είναι, και επί ευκαιρία τη σημερινή συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε μάλλον στους Έλληνες ψηφοφόρους ότι επιτρέπεται μέχρι 4 σταυρούς. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουν στους σάκους που σας είπα είναι 31 τα κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Κάποιος που δεν έχει κάποια απαραίτητα χαρτιά μπορεί να ψηφίζει με ταυτότητα? Θα είναι ανοιχτά κάποια γραφεία εδώ της περιφέρειας? Ναι, πάντα. Να εξυπηρετούν τον κόσμο. Έτσι. Και ηλεκτρονικά μπορεί να μπαίνει στην αντίστοιχη διεύθυνση στον gov για να μπορεί να βλέπει πού ψηφίζει και να είναι ενημερός. Ποιοι απαλλάσσονται από την ψηφοφορία? Υπάρχει κάποια χιλιομετρικές αποστάσεις οι οποίες δικαιολογούνται? Όπως πάντα, αυτό που με την νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι κάτι διαφορετικό τώρα. Ό,τι ισχύει με τις εγκυκλίες που έχει βγάλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και σταυροί μπαίνουν με συγκεκριμένο χρώμα σταυρού για να ξέρει ο κόσμος, μπλε ή μπορεί να βάλει και άλλο χρώμα στήλου όταν για τη σταυροδοσία? Το σωστό είναι το μπλε, εντάξει, για να μην και απαγορεύεται νομίζω με το κόκκινο ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε την πεπατημένη, το μπλε, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
ενδέχεται να πάρει παράταση η ώρα, εάν δείτε σε κάποια εκλογικά τμήματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό δίνεται κεντρικά, εννοείται. Αν χρειαστεί, θα δοθεί. Με την εμπειρία που έχουμε τις προηγούμενες εκλογές γενικότερα δεν έχει χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό θα το παρακολουθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αν χρειαστεί.